Βίντεο από τη στιγμή τη σύλληψη ενό Γάλλου που θεωρείται ύποπτο για τρομοκρατικά χτυπήματα έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχέ τη Ουκρανία. Ο επικεφαλής τη κρατική υπηρεσίας τη χώρα επιβεβαίωσε ότι ο συλληφθής της 21 Μαου στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας σχεδίασε 15 τρομοκρατικέ επιθέσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων του Euro 2016. Στο φορτηγό του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε καλάσνικοφ, περισσότερες από 5.000 σφαίρε, σφαίρες, δύο αντιαρματικές ρουκέτες, 125 κιλά TNT, 100 πυροκροτητές και 20 κουκούλες. Οι αρχές γνωρίζουν ότι ο συλληφθής ήρθε σε επαφή με παράνομες ένοπλες ομάδες στην Ουκρανία και σχεδίαζε επιθέσεις σε χώρους λατρείας μουσουλμάνων και εβραίων, καθώς και σε διοικητικά κτίρια τη Γαλλία. Οι Γαλλικέ Αρχέ έχουν ήδη κάνει έρευνε στην κατοικία του και εντόπισαν στοιχεία που τον συνδέουν με ακροδεξιέ οργανώσεις.